Το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Γιάννη, Ιορδάνη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε ένα σημείο της Αθήνας που αν έτσι με την βοήθεια του Δημήτρη του Ζήση μου γυρίσει λίγο η κάμερα, νομίζω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Και όμως είμαστε 800 μέτρα από την πλατεία Συντάγματος. Είμαστε μάλλον στο κάτω μέρος της οδού Καλλιρόης. Και όπως βλέπετε μπροστά σας, αποκαλύπτει η μηχανή της κάμερας σας αποκαλύπτει ένα οθωμανικό γεφύρι από το οποίο περνούσαν τα νερά του Ηλισσού. Είμαστε λοιπόν μέσα στο τελευταίο κομμάτι, θα έλεγα, του Ηλισσού, το οποίο έχει αποκαλυφθεί εδώ και χρόνια, ευτυχώς δηλαδή, έχει απομείνει, βέβαια, κάτω από δυσάρεστες, θα σας έλεγα, συνθήκες, έτσι ακάθαρτο, βρώμικο, με τα κλαδιά να μην μπορείς να περπατήσεις εύκολα. Ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι κοντά μας, υποψήφιος δήμαρχος του Πειραιά, βεβαίως, να πω και την άλλη ιδιότητα, πρόεδρος της Ανάπλας Αθήνας ΑΕ, να μας πει τι ακριβώς έχει σχεδιαστεί, ποια είναι η πρόταση των πολεοδόμων και τι ακριβώς προτείνεται να γίνει εδώ. Να κάνω διόρθωση, το γεφύρι είναι οθωνικό και όχι οθωμανικό. Είναι δηλαδή της εποχής του βασιλιά Όθωνα και όχι της Οθωμανικής περίοδου. Μαρμάρινο γεφύρι, τριπλή τοξωτή γέφυρα του παλιού Ηλισσού, όπως θαύτηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι προέκυψε η Λεωφόρος Καλλιρόης. Η σκέψη της και η ιδέα που προωθείται από την Ανάπλαση της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι η αποκάλυψη της κήτης του Ηλισσού. Η αποκάλυψη της κήτης του Ηλισσού από το Ολυμπείο, από τον αρχαιολογικό χώρο και τους ενοποιημένους πεζοδρόμους πλέον της Βασιλής Σόλγας και της Διονυσίου Παγίτου μέχρι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φίξ. 900 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε και πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι αυτές τις εικόνες δύσκολα τις βλέπει κάποιος, διότι δεν κατεβαίνει εδώ ο Έλληνας, ο Αθηναίος πολίτης ή και κάποιος επισκέπτης προκειμένου να δει ένα ιστορικό ποτάμι, την κήτη αυτού του ποταμού, όπως έχει βέβαια. Ναι, πού να κατέβει, αλλά θέλω να σου πω πραγματικά ότι αυτό εδώ το γεφύρι υπάρχει στις ελαιογραφίες που βλέπουμε, τις ιστορικές ελαιογραφίες της εποχής του Όθωνα, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος καθηγητής, στις οποίες φαίνεται ο βοσκός με τα πρόβατα, το γεφύρι αυτό στο βάθος η Ακρόπολη, οι στήλες του Ολυμπίου Διός. Είναι εικόνες. Και ο κόσμος που γιορτάζει τα κούλουμα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της Αθήνας του 19ου αιώνα, μέσα στην Κήτη και στα πλώματα του ναού του Ολυμπίου Διός. Εγώ δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, Σπύρο, άκουσε με. Το Τραμπ τι εμποδίζει όλα αυτά? Το Τραμπ αυτή τη στιγμή πατάει επάνω στην πλάκα της Κήτης, στην πλάκα του 1955. Αυτό εδώ και μερικούς μήνες αποκαλύφθηκε ότι συνιστά ένα πρόβλημα, γιατί αυτή η πλάκα είναι πολύ βαριά τραυματισμένη. Ήδη από το 2004 οι φάκελοι υπήρχαν, δεν είχαν εμφανιστεί, τώρα εντοπίστηκαν πριν από μερικούς μήνες και εκεί προέκυψε και η ιδέα της αποκάλυψης. Δηλαδή, προκειμένου να επισκευάσουμε την πλάκα και αυτό να μας κοστίσει μερικές δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια, η σκέψη είναι να φύγει η πλάκα και να ανακτήσουμε το ποτάμι. Να ανακτήσουμε τον αρχαίο Ηλισσό. Η δε γραμμή του τραμ να μετακινηθεί στη Λεωφόρο Συγκρού όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένη και να πάει κατευθείαν στο Σύνταγμα από εκεί. Να ξεκινήσει δηλαδή από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και να περάσει να ανέβει τη Λεωφόρο Συγκρού. Να γίνει νέο σχεδιασμό, να φύγει από εκεί και δεν να είναι νέο σχεδιασμό, είναι ο σχεδιασμό του 2002. Είναι ο σχεδιασμό του 2002 που είχε τότε αντιδράσει η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί φοβόταν το να περάσει μέσα από την αρχαιολογική ζώνη της πύλης του Αδριανού, κάτι που εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν υπερβολική φόβη. Το τραμ λοιπόν μπορεί να ανέβει τη Συγκρού, όπως και μπορεί να κατέβει τη Συγκρού για να φτάσει στο Σταύρος Νιάρχος. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι άλλη μια παράμετρο. Το σχέδιο, κύριε καθηγητά, είναι να ξαναπεράσει νερό από εδώ που βρισκόμαστε. Βεβαίως και είναι να ξαναπεράσει νερό, είναι να ζωντανέψει το ποτάμι σε αυτά τα 1000 μέτρα περίπου. Ωραία. Από το Παγνιακό Στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, μέχρι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υποθέτω, κύριε καθηγητά, να φτιαχτεί και ο περιβάλλον χώρος και να είναι επισκέψιμος. Προφανώς και να φτιαχτεί ο περιβάλλον χώρος, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μα το είδαμε. Δηλαδή, ο περιβάλλον χώρος που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής ζώνης είναι σε καλή κατάσταση, το είδαμε τώρα. Ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται εκτός της αρχαιολογικής ζώνης, αν και αυτός είναι αρχαιολογικός χώρος εδώ που πατάμε σήμερα, είναι βρώμικος με σκουπίδια και είναι πάρα πολύ αυτό εύκολο δεν μας εμποδίζει να καθαρίσουμε τον περιβάλλον χώρο. Δεν πρέπει να φύγει το τραμ για να καθαρίσουμε τον περιβάλλον χώρο. Ας τα βλέπουμε αυτό και μπορεί αυτά. Να γίνει και αύριο το πρωί. Έτσι. Ακριβώς ευχαριστούμε έτσι. Πάρα πολύ, κύριε Μπελαβίλα. Θέλω να σας πω πάντως. Και με αυτό να κλείσουμε, Σπύρο, γιατί. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε τελειώσει. Για πες.
Όχι, θέλω να πω ακριβώς αυτό που μόλις τώρα είπε ο κύριος καθηγητής. Μόλις τώρα είπε ο κύριος καθηγητής ότι ο περιβάλλον χώρος, αυτό το κομμάτι που είναι ελεύθερο εδώ στον Ηλισσό, δεν είναι άνθρωπος να το πλησιάζει. Γιατί πραγματικά βρίσκεται μέσα στην βρωμιά και δεν. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Δεν κάνω το ερώτημα. Θέλω να καθαρίσει ναι. Δημοτική. Να κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ποιανού ευθύνη είναι αυτό, του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου Υποδομών, δεν ξέρουμε. Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, αυτός ο χώρος περί την Αγία Φωτεινή λογικά ανήκει στους δημόσιους χώρους της Αθήνας. Λογικά, κύριε Μπελαβίλα, λογικά. Αυτά, ναι. Θέλει ένα εκατομμύριο για να καθαριστεί αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε λογικά, πάρα πολύ. Ναι, τα λογικά είναι στην Αθήνα λίγο περίεργα. Τα λογικά στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα, γι' αυτό λέω ότι. Τέλος πάντων, αυτή η έκκληση προς τους αρμόδιους νομίζω ότι μπορεί να συνεννοηθούν. Να δούμε τους αρμόδιους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.